Όπως σας προείπαμε, ο κύριος Νίκος Βούτσης, πρόεδρος της Βουλής. Κύριε Πρόεδρε, καλό μήνα, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Δεν έχουν περάσει. Είναι άλλωστε η πρώτη σας συνέντευξη για το 2017. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχω πολύ καιρό, εδώ και 4 μήνες τουλάχιστον. Και καλά κάνετε. Έτσι, πώς είναι τα πράγματα, είναι καλύτερο. Δεν το κάνω προφυλασσόμενο. Ξέρετε ότι έχω συχνή πολιτική παρουσία με συνεντεύξεις, με δηλώσεις, με ομιλίες. Αλλά είναι βαρύ και το έργο στη Βουλή. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αναγκαστικά με όλα αυτά που γίνονται από χθες το πρωί, από εδώ, από αυτό το στούντιο ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση ξανά για το θέμα Αδραχμής. Ο κύριος Ξηδάκης μάλιστα είπε ότι θα πρέπει η συζήτηση να γίνει στη Βουλή. Είναι πρόθυμη η Βουλή, είναι προετοιμασμένη η Βουλή να φιλοξενήσει μια τέτοια συζήτηση? Υπάρχει ανάγκη? Θα σας πω ευθέως τη θέση μου, που δεν είναι ατομική θέση, είναι συλλογική θέση. Εφόσον θα υπάρχει ευρώ στην... και ο ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται κανένα ζήτημα είτε μονομερούς αποχώρησης της χώρας μας, δηλαδή το λεγόμενο Brexit, είτε να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί και έχει τεθεί σε διεθνή κλίμακα είναι ακριβώς ότι έχουν ενεργοποιηθεί δυνάμεις, και δεν εννοώ μόνο αυτές πέραν του Ατλαντικού, του κύριου Τραμπ εννοείται, που εννοούν ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα είναι εθνησυγενές. Η δικιά μας πολιτική και κριτική, τη γνωρίζετε, είναι ότι η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ έτσι όπως είναι και το ευρώ έτσι όπως έχει λειτουργήσει, εκ των πραγμάτων δημιουργεί πλεονάσματα στο βορρά, τα οποία είναι τα, αυτά τα οποία ελείπουν από τον νότο. Δηλαδή η αρχιτεκτονική, είτε έτσι αλλιώς συνολικά της ΟΝΕ όμως, όχι το ευρώ ως ύπαρξη, δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση η οποία είναι πασιφανής. 324 δισεκατομμύρια πλεόνασμα η Γερμανία και όλες οι χώρες του νότου, της Ιταλίας και της Ισπανίας, μη εξαιρουμένων, τεράστιες βιομηχανικές χώρες, ας πούμε, που βρίσκονται, τα ελλείμματά τους πηγαίνουν κατευθείαν εκεί. Αλλά αυτό είναι θέμα αρχιτεκτονικής και ριζικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό είναι το ζήτημα. Προχθές ήμουνα με τον κύριο Λοντέρ, αυτόν της Εστέλ Λοντέρ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Και όταν φύγαν οι κάμερες, και είχε έρθει στη Βουλή να δει, να συζητήσουμε, διότι έχουμε κάνει πολύ έργο για τις εβραϊκές κοινότητες κτλ. Και επειδή είναι και φίλος του κυρίου Τραμπ και του στενού πυρήνα από ό,τι φαίνεται, ήρθε να ακτινογραφήσει και το τι λένε οι Έλληνες πολιτικοί. Μας ρώτησε ευθέως για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν γινόταν δημοψήφισμα, τι θα λέγατε, ευρώ ή μη ευρώ, με μια απόσταση, για να μην πω αποστασιοποίηση και στάση πολύ ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνόλου. Είναι δηλαδή στο μεγάλο κάδρο έχουν τεθεί τέτοια ζητήματα. Δεν αφορούν σε καμία περίπτωση πολιτική της Ελλάδας, ούτε συμφέρουσα ούτε επιθύρες. Εφόσον λοιπόν δεν είναι πολιτική και της κυβέρνησης από ό,τι μας λέτε, ήταν μια τυχής δήλωση αυτή του κ. Ξηδάκη? Νομίζω πως ο Νίκος, ακριβώς επειδή είναι συνάδελφός σας και άνθρωπος και του πολιτισμού γενικότερα κτλ., διαλογίζεται, αυτό φάνηκε και από την δήλωση έτσι που έκανε την διευκρινιστική, ως προς το γενικό ζήτημα. Αυτό δηλαδή που σας είπα προηγούμενα, δηλαδή μια διακινδύνευση που υπάρχει γύρω από το ευρώ στη βάση των μεγάλων διεθνών ανακατατάξεων και όχι ως μια επιλογή της χώρας. Ας πούμε, σωτήρια ή ενόψια διεξόδων κτλ. Αυτό έχει κλείσει. Αυτό πάντως δεν υπάρχει. Είναι ώρα αυτό για να το συζητάμε τώρα με το Σόιμπλε να λέει Brexit. Με αυτό να λέμε και εμείς. Ευθύτατα δεν φλερτάρε η ελληνική κυβέρνηση ούτε στο πρώτο διάστημα. Εγώ ήμουν υπουργός εσωτερικών, ας πούμε, τότε και γνωρίζω πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία λένε. Ακούσαμε κορυφαίους υπουργούς να λένε. Και Plan A, Plan B, ας πούμε, κτλ. Ναι, για το περιβόητο Plan B. Δεν υπήρξε Plan B. Ποτέ. Ποτέ που να έχει σχέση με άλλο νόμισμα. Είναι της φαντασίας του κυρίου Βαρουφάκη όλα αυτά? Είναι της επιλογής για μια δημιουργική ασάφεια, έτσι όπως ο ίδιος την είχε ονομάσει σε εκείνη τη φάση, έτσι ώστε να τσιτωθούν τα πράγματα στη διαπραγμάτευση. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Τον ακολουθήσατε όμως, έτσι. Τον ακολουθήσατε τότε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ήταν επιλογές της κυβέρνησης να μπορέσουμε στο πρώτο διάστημα, το πάρα πολύ δύσκολο που ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν πολύ πιο αρνητικός από ό,τι είναι τώρα, να δοθεί, ας πούμε, ένα ισχυρό στίγμα από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Έχετε καταλήξει, κύριε Πρόεδρε, στο ΣΥΡΙΖΑ ότι στην παρούσα φάση, αν πάμε σε συζήτηση για Brexit, για δραχμή, είναι καταδικαστικό για τη χώρα? Και το λέω αυτό με αφρομή και όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε σε τέτοια συζήτηση. Ούτε θα τεθεί από πουθενά, κυριολεκτικά.
των οικειών ημών εμπιμπραμένων και εννοώ τώρα για τους Ευρωπαίους, σιγά μην τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ή μην ασχοληθούν ή μην υπερισχύσουν κάποιες ακραίες φωνές γύρω από το Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών που θα φλερτάρουν με ιδέα Brexit. Τα θέματα που έχουν τεθεί είναι πάρα πολύ πιο σοβαρά και μείζωνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε και από τη συνάντηση των 7 του Νότου και όχι μόνο. Η Ιταλία και η Γαλλία στέκονται, αν δείτε τα οικονομικά τους στοιχεία και τη διακινδύνευσή τους για τις τράπεζές τους κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση από πλευράς επικινδυνότητας σχέση με τη χώρα. Δηλαδή είναι άλλα τα θέματα τώρα και η ελληνική ατζέντα ως προς αυτή την ακραία απόλυξη είναι εντελώς εκποδών. Ναι, δηλαδή στον κύριο Λοντέρ τώρα... Ότι δεν υπάρχει στον κύριο Λοντέρ... κανένας τέτοιος κίνδυνος. Μόλις σας ρώτησε τι θα γίνει, σας ρώτησε αν θα γίνει δημοσίευση, τι του είπατε. Ότι το 80 με 85% του ελληνικού λαού είναι υπέρ μιας Ευρώπης της κοινωνικής σύγκλησης, της νέας αρχιτεκτονικής για την ΟΝΕ και της ειρηνικής διάστασης ως ένα ιδιαίτερος πόλος σε όλο τον κόσμο. Και να τα ξεχάσουν αυτά, ότι μπορεί να ξαναπάνε σε διακρατικές συμφωνίες διαλύοντας ας πούμε όλο έχει το μέχρι του. Έχει ατζέντα διάσπασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Τραμπ από αυτά που καταλάβατε. Αντελήφθηνα απολύτως και από την προσπάθεια που κάνει να στείλει ως πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν πολέμιο του ευρώ ότι φλερτάρει με αυτή την ιδέα όπως και με μια σειρά άλλες ιδέες τις οποίες πραγματικά όλος ο κόσμος είναι σε μια μηχανία και ανησυχία, ναι. Εγώ πιστεύω πως η χώρα μας και θα ήθελα να σας το πω αυτό υφίσταται αυτή τη στιγμή ένα βρώμικο πόλεμο από κύκλους των διεθνών εταίρων δανειστών με τους οποίους συζητάμε, ο οποίος όμως, και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος, δεν ανησυχώ πολύ, ο οποίος είναι πόλεμος οπισθοφυλακών. Δεν είναι δηλαδή μια στρατηγική. Μπορεί να υπάρχουν στρατηγικές δραματικές που να αφορούν και τη χώρα μας, παραδείγματος χάρη όλα τα Βαλκάνια, να γίνουν μια φτηνή οικονομική ιδιαίτερη ζώνη μέσα σε ένα καταμέρισμα. Το πιθανό αυτό. Ποιος είναι αυτός ο βρώμικος πόλεμος, τι στόχο είναι αυτό. Είναι αυτό. Εγώ ξεφεύγω έτσι από κάποιες κοντόθωρες εξηγήσεις που λένε ας πούμε ότι είναι η γερμανική αιμονή, η τευτονική αντίληψη ή δεν γουστάρουν την Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Θέλουν συνολικά τα Βαλκάνια. Είχα πάει και στη Σερβία πριν τον Πρωθυπουργό, κάναμε εκεί συζητήσεις και αυτούς τους πρόχουν κάποτε το 20 τόσο να μπουν αν μπουν. Βουλγαρία και Ρουμανία τους έχουν βάλει στον ευρύτερο κύκλο αλλά για την Ευρωζώνη τίποτα. Δηλαδή θεωρούν επενδύουν και ενθαρρύνουν και τον αλβανικό εθνικισμό άρα έτσι, στην περιοχή. Έτσι όπως το λέτε, πρόχνουν δηλαδή... κάποιοι χώρες προς την έξοδο για το ευρώ. Όχι, χώρες θα έλεγα σε μια νέα αρχιτεκτονική του ευρώ που θα είναι ένα μικρό μέρος με ιδιαίτερη ταχύτητα ή κέντρο ευρωπαίοι, 2-3-5 ταχυτήτων και η Ελλάδα να πάει σε ένα κοινωνικό ντάμπινγκ, μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, χαμηλές υπηρεσίες, όχι παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό μπορούμε να το αποκρούσουμε ή θα έρθει η δραχμή. Δεν μπορούμε κάλλιστα να το αποκρούσουμε διότι και το πώς προχωράει η συμφωνία, τα έσοδα ας πούμε, και οι άλλοι δείκτες, δείτε το ότι όλες οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών δίνουν ας πούμε, μια ανάπτυξη τάξης του 2% για το 2017. Και το QE, που είναι σημαντικό. Διότι και εδώ να σας πω για το QE και θα έπρεπε πάνω σε αυτά να υπάρχει μια... θα έλεγα διακομματική και εθνική αντιμετώπιση διότι είναι κοινός τόπος από το QE γιατί μας αφαιρέσανε 1,5 χρόνο η χώρα βρίσκεται εκτός του QE που είναι το μόνο πραγματικό χρήμα έτσι λένε εγώ έλλειψης αξιοπιστίας ναι, αυτό λένε. Και αν το λένε γιατί έχει αξιοπιστία η Ισπανία και η Ιταλία που τους κρατάνε με... Άρα εντάσσεται και αυτό στο βρώμικο πόλεμο. Μην το συζητάμε. Άρα βεβαίως, λοιπόν είπατε, βεβαίως, βρώμικος πόλεμος. Ένα λεπτό. Ο Σόιμπλε μιλάει για Brexit. Υπάρχουν τα δημοσιεύματα και σας ρωτώ ευθέως. Είναι το μόνο πραγματικό χρήμα που κυκλοφορεί στην Ευρώπη εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, το οποίο δίνεται σε όλες τις χώρες, εκτός λέει από τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα. Δηλαδή η Ελλάδα. Ναι. Εμπροκειμένου. Η Ιταλία και η Ισπανία δεν βρέθηκαν σε πρόγραμμα, διότι με bypass, την μεν Ισπανία 100 δις για τις τράπεζές της όταν πήγανε να σκάσουν, ότι δεν η Ιταλία με 700 δισεκατομμύρια μόνο το 2015 και το 2016 τους βοήθησαν για να κάνουν να ρωτάρουν. Τα ομόλογά τους που είναι 2,3 το χρέος. Δηλαδή δεν τους συμφέρει αυτές τις τόσο μεγάλες οικονομίες να τις βάλουν στο πρόγραμμα. Άρα
προσχηματικά λένε ποια χώρα έχει μείνει σε πρόγραμμα, Ελλάδα. Αυτή να είναι εκτός ακροφυσίου που να παίρνει ανάσα. Μα θέλω ευθέως να σας ρωτήσω. Γι' αυτό λέω είναι βρώμικος ο πόλεμος, καταλάβατε. Δηλαδή δεν μας βοηθάνε να βγούμε. Δεν μας βοηθάνε να βγούμε από την κρίση. Φταίνε μόνο αυτοί, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα των τελευταίων ημερών επίσης. Με την αποκάλυψη ότι έχουμε στείλει μια επιστολή στην οποία παραδεχόμαστε ότι δεν έχουμε κάνει τα βήματα που έπρεπε να κάνουμε. Και το λέω, σας ρωτώ και προσωπικά, διότι έχω υποστηρίξει πολλές φορές αυτό που έλεγε η κυβέρνηση. Ότι τα έχουμε κάνει, παιδιά. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Είναι η σειρά τους. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος και μας λέει ότι δεν τα έχουμε κάνει, παιδιά. Το 1 τρίτο το κάναμε. Και ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν κλείνει η αξιολόγηση. Θέλω να σας πω ευθέως. Ρωτήστε τον κύριο Τσακαλώτο. Δηλαδή, η εντύπωση που έχουμε είναι ότι και από πλευράς νομοθετημάτων και από πλευράς δεσμεύσεων και από πλευράς προόδου του προγράμματος, η ελληνική κυβέρνηση από το Δεκέμβριο κιόλας έχει κάνει όλα τα συμφωνηθέντα. Ίσως αναφερότανε ο Υπουργός Οικονομικών, ίσως αναφερότανε και ίσως αναφέρεται στο ότι επιπλέον ζητήματα τα οποία έχουν μπει στο τραπέζι από το Δούνου του, το οποίο όμως δεν ήταν στη συμφωνία ούτε του 2015 ούτε στην πρώτη αξιολόγηση, ναι, ναι, έτσι, και τα οποία ανοίγουν θέματα, βρίσκονται ακόμα πάνω στο τραπέζι. Όχι, δηλαδή, για τα προαπαιτούμενα χάρη, μιλάμε. Το ασφαλιστικό, όπως σας λέω, το ασφαλιστικό έχει κλείσει και στην πρώτη αξιολόγηση με τη βούλα της Κομισιόν. Ναι. Το Δούνου του είχε πει: έχω επιφυλάξει. Δεν μιλήσαμε τώρα. Έμεινα απ' έξω. Τώρα είναι άλλα πράγματα στο τραπέζι. Είναι το αφορολόγητο, είναι η μισθή, είναι η έχουν κλείσει όλα αυτά, με συγχωρείτε. Τι το αφορολόγητο το 8.650 κατώτερο, ναι, ενώ ήταν στα 9.200, ναι, φτάνει από 8.650 μέχρι 9.150. Δεν θα μειωθεί κι άλλο, δηλαδή. Όχι. Γιατί να μειωθεί, αφού είναι μέσα στη συμφωνία. Αυτό έχει κλείσει η συμφωνία. Υπάρχει περίπτωση. Μόνο αυτό ζητούν. Την προσωπική διαφορά. Την προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει 30% λέει, κόψιμο ο επί των κυρίων. Λοιπόν, αναφέρεται στα 30% των προαπαιτουμένων, κύριε Πρόεδρε. Ότι έχουμε κάνει μόνο αυτό αυτά. Γι' αυτό σας την λέω. Ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός και άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη λένε χρειάζονται κάτι λίγα για να κλείσει αξιολόγηση. Εδώ και 3 μήνες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή τα προηγούμενα. Όχι, λέω έτσι είναι. Σε σχέση με αυτό που είπατε, τι έχει πει ο Πρωθυπουργός, ναι, τι έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος, δηλαδή ότι σε ό,τι είναι μέσα στη συμφωνία, η ελληνική πλευρά, και αυτή είναι και η διαφορά, αν θέλετε, και από το 2015, έτσι, δεν έχει υπόλοιπα. Δεν έχει υπόλοιπα. Έρχεται όμως το Δούνου του. Τι συνέβη? Το Δούνου του, το οποίο δεν ήταν ούτε στη συμφωνία του Ιουλίου, ούτε στην πρώτη αξιολόγηση, ναι, ναι, έρχεται και βάζει την επιπλέον ατζέντα του, όπου έχει μερικά ανατριχιαστικά πράγματα, σαν αυτά που είπαμε προηγούμενα. Και γι' αυτό δεν κλείνει η αξιολόγηση. Προφανέστατα. Μάλιστα. Προφανέστατα, διότι έρχεται η γερμανική πλευρά, ο κύριος Σόιμπλε, χρησιμοποιεί το ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα, ναι, και λέει αφού θα είναι και οι απαιτήσεις του. Και γι' αυτό μιλάω για βρώμικο πόλεμο. Άρα, βρώμικο πόλεμο δεν, μπορούν να γίνουν ανεκτά αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τέτοια μέτρα, μας λέτε. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό σημαίνει ότι αν μας φτάσουν μέσα. Μα δεν θα φέρει η ελληνική κυβέρνηση τέτοια μέτρα προς ψήφιση. Μπορούν να κατηγορηματικά. Ναι. Είμαι σαφής. Μισό λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι αν μας σπρώξουν προς τα εκεί, η επόμενη κίνηση της κυβέρνησης μπορεί να είναι είτε ένα δημοψήφισμα είτε προσφυγή στις κάλπες. Όχι. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε, επιτρέψτε μου να σας πω, υποθετικά. Η εκτίμηση την οποία έχουμε κάνει με βάση το συσχετισμό που διαμορφώνεται, ενώ συσχετισμό απόψεων ανεξάρτητα πολιτικών δυνάμεων. Και στους 7 ήταν από τον κύριο Ραχώη μέχρι ποιον. Δεν είναι. Η εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι τα πράγματα και εν όψη και του εκλογικού κύκλου στην Ευρώπη, ας πούμε, αυτή τη χρονιά είναι πάρα πολύ διαφορετικά από το 2015. Ουδής έχει να μας κουνήσει το δάκτυλο ότι δεν πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία, διότι πηγαίνει καλά ενώ σε κάποια βασικά της μεγέθη εντός του 2017. Και άρα δεν θα φτάσουμε σε τόσο δραματικά δεν όμως λύσει η αξιολόγηση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, κύριε Πρόεδρε. Τι αυτό θα γίνει μετά? Αυτό θα είναι αρνητική εξέλιξη εν όψη της κρίσιμης απόφασης για το QE. Διότι χωρίς το QE ο δρόμος, ο οδικός χάρτης, ο οποίος έχει θετικές προϋποθέσεις για να εξελιχθεί μέσα στο 2017, θα είναι υπονομευμένος. Που σημαίνει μάλιστα, πολιτικά θα σημαίνει τότε στραγγαλισμός. Που θα σημαίνει τότε ότι υπάρχει ακόμα η διελκυστίνδα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έχει το 17% μέσα εκεί, το γνωρίζετε. Ναι. Δηλαδή το 17% και το 34% της Ευρώπης φέρανε το Δούνου του
στην Ευρώπη. Αλλιώς οι BRICS που έχουν το υπόλοιπο και οι άλλες οι υπηροί δεν θέλανε με τίποτα. Λέγανε θα βάλουν το δούλο του αντί να ασχολείται με αυτούς που πράγματι έχουν ανάγκη να λύσει τα ενδοευρωπαϊκά. Αν αλλάξει αυτό το στοιχείο, άρα είναι πολύ κρίσιμη η ημερομηνία της άλλης Δευτέρας, ναι. 6 Φλεβάρη, η συνεδρία στο δούλο του. Ναι. Και πάμε σε άλλες κατευθύνσεις. Αν φύγει το δούνο του από το πρόγραμμα. Αν φύγει το δούνο του από το πρόγραμμα, έρχεται το ESM. Ο οποίος λέει επίσης, λεφτά δεν παίρνετε, λέει ο κύριος Ρέγκλιν, εάν δεν είναι το δούνο του. Είδατε λοιπόν ότι είναι μία σύγκρουση ανάμεταξύ τους, την οποία προσπαθούν, ξέροντας όμως ότι δεν μπορούν να βρουν λύση και έτσι, να την μεταφέρουν και να την μετατοπίσουν. Πάνω στην Ελλάδα. Το αυτή η σύγκρουση γίνεται λύση, τώρα. Κύριε Πρόεδρε, άρα είναι πολιτική η λύση η οποία θα δοθεί. Η αλήθεια είναι η πολιτική λύση η οποία θα δοθεί είναι ακριβώς οι συζητήσεις που κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, διότι σε αυτό το επίπεδο έχει πάει πια με τους Ευρωπαίους εταίρους σε όλα τα επίπεδα. Άρα έχει φύγει από το επίπεδο του Eurogroup και του κ. Τσακαλώτου, λέτε. Το Eurogroup, επιτρέψτε με να σας πω ότι επειδή ήταν πάντοτε ένα άτυπο και μη θεσμικό όργανο, είναι κάτι στο οποίο τελικά πηγαίνει μια συμφωνία. Εκεί στέλνουμε επιστολές. Εκεί πάμε εμείς να στείλουμε επιστολές και ύστερα έρχεται το ECOFIN και τα άλλα πιο θεσμικά όργανα να τα ενσωματώσουν. Επιτρέψτε μου να σας πω πάντως κάτι, ότι η φετινή χρονιά έχει μερικές πολύ καλές προϋποθέσεις, τις οποίες δεν πρέπει να στραγγαλίσουμε μέσα από αυτή την πίεση. Θα ήταν αδικία. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα 4,5 δις πρωτογενές πλεόνασμα, σωστά, το οποίο προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Άρα επικροτούμε την υπερφορολόγηση την οποία επέβαλε η κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Έτσι δεν είναι. 14 δισεκατομμύρια αυτό είναι οποίο, αυτή η φορολογία πολιτών που δεν πληρώθηκαν. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια εκ μέρους σας με την έννοια της επιχειρηματολογίας εννοώ, η οποία έχει ακουστεί και υπάρχει και από δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Εσείς βέβαια ως δημοσιογράφος το θέτετε, να πείτε πως αυτά τα υπερέσοδα δεν είναι και τίποτα. Ενώ δεν είναι έτσι. Όχι, από πού προέρχονται, είπα. Από πού προέρχονται, από κάπου θα προέρχονται. Αλλά προσέξτε κάτι, τη μεγάλη παγίδα επίσης στην οποία έχουν προσπαθήσει και είναι ένα στοιχείο του εγκλωβισμού και του στραγγαλισμού που επιχειρούν. Αυτά τα έσοδα εμείς τα είχαμε προεκτιμήσει. Και όταν πηγαίνανε οι διαπραγματευτές μας, το έχουμε πει και στη Βουλή, τι τους λέγανε, ότι θα έχουμε υπερέσοδα και άρα μη θέτετε ζήτημα, παραδείγματος χάρη, το ΕΚΑΣ από φέτος να περικοπεί τα 250 εκατομμύρια, διότι θα έχω έσοδα τόσο. Αφήστε το 18 όταν γίνει η εθνική συλλογική, ο εθνικός μισθός, η εθνική σύνταξη, τότε που θα έχει απορροφηθεί και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα, το μνημόνιο είναι καλό, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Γιατί φέρνει έσοδα. Όχι, εγώ εγώ το συνάγω το συμπέρασμα ότι επιτέλους έχουν αρχίσει σε ένα βαθμό. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι να αποθεώνω καταστάσεις προς Θεού. Όχι, δεν σκέφτομαι και έτσι. Λοιπόν, σε ένα βαθμό έχουν αρχίσει να λειτουργούν οι φορολογικοί μηχανισμοί του κράτους, διότι είδατε, 10,5 δις υπήρξε φοροδιαφυγή μόνο μέσα σε αυτό το χρόνο. Άρχισαν λοιπόν σε ένα βαθμό να λειτουργούν οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, οι εισφοροεισπρακτικοί μηχανισμοί και τα επιπλέον μη παραμετρικά λεγόμενα έσοδα, τα οποία είναι από λαθρεμπόρια μέχρι λίστες κτλ. Όχι, εσείς κάνετε λάθος. Γιατί βγήκε ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που λέει συγκεκριμένα από πού προέρχονται τα λεφτά. Τα λεφτά προέρχονται. Μισό δισεκατομμύριο παραπάνω από τις επιχειρήσεις. 150 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το ΦΠΑ, ξέρω κι εγώ. Είναι όλα φορολογία. Λέτε το ίδιο που σας είπα, ότι εισπράχτηκαν. Ότι εισπράχτηκαν. Αυτό σας είπα. Η λεγόμενη φοροδιαφυγή και η σφοροδιαφυγή τόσων ετών σε ένα βαθμό έχει μπει σε ένα καλούπι. Και επειδή μπήκαν πολύ φόροι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μπήκαν πολύ φόροι. Αν μας αφήνανε να κάνουμε το πλαστικό χρήμα από πέρσι που συζητιόταν, θυμάστε τέτοια εποχή, είχε μπει στην ατζέντα. Δηλαδή με την κάρτα. Με την κάρτα, ναι. Έχετε αμφιβολία πως θα υπήρχαν έσοδα άλλων 500 εκατομμυρίων τουλάχιστον? Το ύψος δεν ξέρουμε, μέσα αλλά από την αγορά. Θα υπήρχαν. Το ξέρετε. Γιατί μας καθυστέρησαν, το γνωρίζετε? Γιατί? Σας το λέω διότι διαβλέπω στο δημόσιο διάλογο που γίνεται και που σωστά εσείς τον αναπαράγετε εδώ πέρα, μία τάση που δεν βλέπει, δεν λέω αθώωσης, αλλά που δεν βλέπει
αυτό που σας λέω, βρώμικο πόλεμο, και το εννοώ, το λέω για τρίτη φορά. Δηλαδή, δεν έγινε, δεν θέλανε το ακατάσχετο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν θέλανε, δηλαδή, όπως έχουμε οι μισθωτοί και οι άλλοι, να έχουν ταυτόχρονα με το πλαστικό χρήμα μία δυνατότητα ενός ακατάσχετου για να λειτουργεί η επιχείρηση. Δεν δίνανε το ακατάσχετο. Άρα, δεν έχουμε καμία κυριαρχία, κύριε Πρόεδρε, πάνω σε τίποτα. Τώρα, γιατί, πάμε σε μία ουσιαστική συζήτηση. Γιατί το ακατάσχετο που λέτε. Είναι κάτι που έχει υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ. Η μοναδική υπόσχεση που έκανε και την στη ΔΕΘ ήταν πέρσι, το κατάσχετο. Από πέρσι το λέγαμε κιόλας. Κατά συνέπεια λοιπόν, τους έχουμε βάλει εμείς τους φόρους. Είναι δικιά μας η επιτυχία. Το μνημόνιο είναι καλό. Δηλαδή είναι λίγο θολό όλο αυτό. Όχι, όχι. Θολό δεν είναι. Θολό γίνεται όταν υπάρχει αυτή η άρση και η παναχώρηση των απαιτήσεων από πλευράς όσων είχαν υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Και αυτό συμβαίνει κατά κόρον και σε συνέχεια και στην πρώτη διαπραγμάτευση και στη δεύτερη. Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Υπάρχουν δυνατότητες και για αυτό που αποκαλείται παράλληλο πρόγραμμα. Εγώ θα σας πω, παραδείγματος χάρη, σήμερα η μεγάλη είδηση ποια είναι. Για πείτε μου. Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Α, μπράβο, το εγγυημένο. Δεν ανοιχτό το πρόγραμμα για να μην μπορεί να κάνει την αίτησή του. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Αφορά 700-800.000 ανθρώπους, είναι σε ακατάσχετους λογαριασμούς, αφορά μία σειρά εισοδηματικών κριτηρίων, δεν είναι πια πιλωτικό πρόγραμμα όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ξεκινήσει. Υπήρχε πιλωτικά. Εγγυημένο εισόδημα, έτσι δεν είναι. Σε 30 δήμους κτλ. Ήταν μία πιλωτική εφαρμογή. Τώρα αφορά όλη τη χώρα. Και είναι μία ορίμανση. Αυτό μαζί με το ότι οι ανασφάλιστοι έχουν πλέον την πρόσβαση στο σύστημα υγείας και μαζί με τις προσλήψεις και όλα αυτά που συζητάτε εσείς για ενίσχυση της υγείας, υπάρχουν, είναι οι προϋποθέσεις που σας έλεγα προηγούμενα. Το Μάρτιο τελειώνουν οι οδικοί άξονες που τους επιταχύναμε, διότι αλλιώς δεν γινόταν κιόλας. Θα παίρνανε πίσω τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και ο κόσμος θα πάει σε τρεις ώρες στα Γιάννενα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε 30 εκατομμύρια τουρίστες ως πρόβλεψη για το 2017. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα έσοδα μειώθηκαν, τα καταγεγραμμένα και εισπραχθέντα. Λοιπόν, δυστυχώς. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο και θέλω να βάλουμε 2-3 θέματα στο μέσο. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που είπατε, βρώμικος πόλεμος. Ο Σόιμπλε μιλά για Brexit. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για Brexit σε όλη την Ευρώπη. Και είπατε και πριν ότι εμείς αυτά τα υπερέσοδα τα είχαμε εκτιμήσει. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως. Εφόσον υπάρχει όλη και αυτή δεν τα είχαν αποδεχθεί. Ναι. Εφόσον υπάρχει όλη αυτή λέγανε ότι είναι από μη παραμετρικά. Ναι. Είναι από μη παραμετρικά. Δεν τα είχαν παραδεχθεί. Δεν τα είχαν παραδεχθεί. Συμφωνούμε. Τα είδανε τώρα. Ναι. Μα με συγχωρείτε. Ναι. Τα είδανε λοιπόν τώρα. Τι πάει να σφίξει. Υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, πείτε μου, η οποία θα νομοθετήσει τώρα ή και μετά. Όποια. Εγώ λέω θα είναι ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Που θα νομοθετήσει για μετά από 3 χρόνια να κοπεί η προσωπική διαφορά. Να πάει το αφορολόγητο στις 5.000. Ειλικρινά ξέρω τι μου θυμίζει όλο αυτό. Τη συζήτηση που γινόταν το καλοκαίρι του 2014 επί Σαμαρά. Η ίδια συζήτηση είναι. Ναι, μόνο που έχει αλλάξει ο σχετισμός δυνάμεων από τότε στην Ευρώπη. Προφανώς. Και βρισκόμαστε και σε μία. Και έχουμε συμβάλει σε αυτό ως χώρα και ως κυβέρνηση, λέω εγώ, στο να αλλάξει ο σχετισμός δυνάμεων. Αυτές οι απόψεις να είναι στον αέρα πια. Δηλαδή να μιλάει η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, ο Αμών. Ο Κόρμπιν, πώς βγήκαν όλοι αυτοί, με συγχωρείτε. Τι είχαμε απέναντί μας το 2015, θυμάστε. Τι είχαμε το 2015. Από την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μα με συγχωρείτε. Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη είναι ένα σημείο αναφοράς για όλες αυτές τις δυνάμεις. Κάποιοι από την άλλη πλευρά. Επιτρέψτε μου να σας πω. Όχι σε αυτές τις δυνάμεις, όχι κανείς. Ο κύριος Μελανσόν μας έκανε μια κριτική διότι έπρεπε να είχαμε πάει στη Δραχμή. Τώρα νομίζω να μην συνεχίσει. Επιμένω να σας ρωτώ για αυτό που είπατε τρεις φορές για τον βρώμικο πόλεμο και όλο αυτό το σχέδιο που υπάρχει κατά της χώρας. Μαζί με την εκτίμηση που κάνατε για τα υπερέσοδα. Εφόσον υπάρχει αυτός ο βρώμικος πόλεμος, πλάν B από την ελληνική κυβέρνηση υπάρχει. Και εφόσον εκτιμήσατε αυτά τα έσοδα, δεν εκτίμησε η ελληνική κυβέρνηση ότι θα επέμεναν οι δανειστές αυτό που επιμένουν τώρα. Όχι. Δηλαδή, όταν τους παρουσιάζεις ότι θα έχω 2% ή 1,75% έναντι του 0,25% ή 0,50%, είναι φανερό ότι παραδείγματος χάρη σωστά η ελληνική κυβέρνηση έδωσε στους ασθενέστερους 700 εκατομμύρια. Είδατε να το θυμάται. Είδατε να το θυμάται. Είδατε να το θυμάται κανείς τώρα. Δηλαδή η συζήτηση που γινόταν τότε ότι βράδυνε η αξιολόγηση εξ αυτού, τη θυμάται κανείς. Προφανώς δεν βράδυνε εξ αυτού. Άρα υπολογίζεται. Δεν είναι μετανοίας. Τι ήταν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι. Είναι ένα χαρτί με σαφήνεια που λέει ότι δεν το θεσμοθετώ. Δεν θα το ξανακάνουμε. Είναι άπαξ για φέτος. Του χρόνου αν έχεις πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
Δεν είναι. Επειδή έχει προχωρήσει η συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, περιμένετε ότι θα υποχωρήσουν οι δανειστές, εταίροι, σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Εγώ περιμένω ότι θα πάνε στα υπεσχημένα και σε αυτά που έχουν συμφωνήσει. Δεν τους ζητάμε να υποχωρήσουν σε τίποτα, το καταλάβατε. Και να κλείσουμε. Αυτή είναι η διαφορά από το 2015, βεβαίως. Άρα εσείς θα πρέπει μέχρι τις 6 τουλάχιστον που έχει το δούνο του. Να έχουμε πάρει το μήνυμα για να έχετε νομοθετήσει τα πάντα. Και να έχουν νομοθετηθεί τα πάντα, το 100% αυτά που έχετε υποσχεθεί στο μνημόνιο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά έχουν νομοθετηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω ακριβώς τι υπολείπεται, ήδη μέσα στο Δεκέμβριο. 70% σύμφωνα με τον κύριο Τσακαλώτο. Θα δούμε ακριβώς ποια είναι τα υπόλοιπα και ποια είναι τα υπεσχημένα. Άρα καταληκτική ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου. Κάπως έτσι. Αλλά μπορεί να πάει και πιο κάτω, ο κύριος Τζανακόπουλος είπε μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Μπορεί να πάει και μέχρι το Μάρτιο, όπως διαβάζουμε. Κοιτάξτε. Είναι σαφές ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό τα πάντα να έχουν κλείσει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, διότι είναι πράγματι ο έτερος εκβιασμός, δηλαδή της εισαγωγής επιτέλους της χώρας, ως μόνης εξαίρεση στην ποσοτική επέκταση, που θα δώσει ένα σήμα στις αγορές και θα βελτιώσει την κατάσταση. Μαζεύοντας την συζήτησή μας, να κλείνουμε ένα-ένα τα θέματα. Δραχμή σε καμία περίπτωση, λέτε, είναι σχέδιο δανειστών, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Σωστά. Είναι σχέδιο μιας μερίδας των δανειστών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν και το συσχετισμό μαζί τους στην Ευρώπη. Δημοψήφισμα. Δεν υπάρχουν αυτά στην σκέψη και στο στρατήγημα της κυβέρνησης αυτής, δεν υπάρχουν. Και αυτό να σας το πω ευθέως, γιατί είναι και ένα θέμα συνείδησης και ένα θέμα ευθύνης. Οι δεύτερες εκλογές γίνανε παρούσεις της συμφωνίας Παύλα Μνημόνιο και ο κόσμος δεν επικρότησε το μνημόνιο, ούτε τη συμφωνία, για να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Ο κόσμος που μας έδωσε αυτό τον αέρα να συνεχίσουμε να κυβερνούμε, επικρότησε το ότι θα ήταν καλύτερα, ότι είχε περισσότερες πιθανότητες να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι του 2018 και επιτέλους να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η εντολή που έχουμε πάρει. Μάλιστα. Οτιδήποτε ενδιάμεσο θα μας παρουσίαζε είτε ως γραφικούς και χομπίστες εκλογών, είτε θα ήταν μια απελπισμένη ενέργεια, την οποία προφανώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει εν ώψη εξαιρετικών αδιεξόδων. Άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει περίπτωση να κάνετε, και το λέω, ακούστηκε και από τον κύριο Σεβαστάκη χθες, δεν έχουμε πολλές διαφορές από τον κύριο Σεβαστάκη. Τι εννοείται άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία? Άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, ελάτε εδώ να συζητήσουμε, να νομίζω τα βρούμε. Νομίζω ότι είναι προφανές και... έτσι, δανείζομαι και τα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος στο κρίσιμο ζήτημα είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει προληπτικά λιτότητα. Ναι. Αυτό είπε περίπου ο κ. Παυλόπουλος. Αυτό θα γίνει σήμερα και η συζήτηση στη Βουλή. Ναι. Ξεκινάει σε λίγο. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι το ελάχιστο για μια επί της ουσίας δημόσια σύγκληση, έτσι, και συμφωνία όλου του εύρους των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό είναι το ελάχιστο. Καλείται λοιπόν την Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει. Έτσι ώστε ο κύριος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος επιμένει πολιτική αλλαγή, εκλογές κτλ., ταυτόχρονα στην ατζέντα του να έχει γράψει από τώρα ότι κοιτάξτε, είτε εσείς υποχωρήσετε, που δεν πρόκειται να γίνει από την ελληνική πλευρά, είτε μου το ζητήσουν μεθαύριο επειδή θα θεωρούν ότι είμαι στο ΕΛΟΚΟΥ και ότι είμαι εδώ ο άνθρωπός τους κτλ. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό θα δώσει ένα πολύ καλό σήμα διεθνώς. Κύριε Πρόεδρε, όλοι θυμόμαστε, γιατί πρέπει να κλείσουμε, τη δήλωσή σας ότι τα capital controls ήταν ένα διαπραγματευτικό επιχείρημα της κυβέρνησης και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί έτσι. Εδώ, σε αυτό το στούντιο. Εδώ, σε αυτό το στούντιο, είχατε πει. Χθες πληροφορηθήκαμε ότι μπήκε στο αρχείο η υπόθεση των ευθυνών. Αναρωτιέμαι, τα capital controls μόνα τους μπήκαν? Θα σας πω ακριβώς πώς μπήκανε. Και δεν υπήρχε η εκτίμηση ότι θα μπουν το Σάββατο την Κυριακή όταν εγκρίναμε στη Βουλή τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος το Σάββατο απόγευμα. Υπήρχε τότε η εκτίμηση ότι από πλευράς του κυρίου Ντράγκη και της ΕΚΟΤΟΥ υπήρχαν και πληροφορίες σχετικές. Δεν υπήρχε περίπτωση μέχρι να εξελιχθεί το δημοψήφισμα και το τέλος της συμφωνίας να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά επευλήθη ας πούμε ως κατάσταση. Το κατά πόσον εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι, δηλαδή τεχνικά προετοιμασμένοι κατά νόμο, υπάρχει μια ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η οποία όταν έρχεται το σήμα από την ΕΚΟΤΟΥ, διότι πλέον οι τράπεζες είναι στην ΕΚΟΤΟΥ κατευθείαν, ότι σταματάει η ρευστότητα, είναι υποχρεωμένη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν επιλογή, ήταν όμως μια εξέλιξη η οποία ήρθε
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τελευταία ερώτηση, ζητώ συγγνώμη από το Control. Υπάρχει υπερπληθυσμό στη Βουλή υπαλλήλων? 2025. Διάβασα δημοσίευματα, 2025 υπάλληλοι στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένας υπερπληθυσμός. Έχουμε κάνει όμως το εξής. Και σας το λέω ευθέως και μου δίνετε την ευκαιρία και μπράβο σας. Δεν διώξαμε κανέναν. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με συμβάσεις πράγματι και αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι δεν είναι του δικού μας πολιτικού χώρου που έχουν και μία και δύο και τρεις φορές ανανεωθεί. Αυτές οι συμβάσεις επανανεώθηκαν ταυτόχρονα και επίσης μία σειρά που αφορούν στον τομέα της καθαριότητας, επειδή φύγαμε από τα συνεργεία και αυτό δεν καταγραφόταν στον αριθμό, κατεγράφησαν στον αριθμό της Βουλής. Δεν είναι υπερβολικός ο αριθμός για τη Βουλή 2025 υπάλληλοι. Εάν η Βουλή λειτουργήσει με εξωστρέφεια, με καινούργιες επεκτάσεις που κάνουμε και ποιοτικές, προγραμματικές, πολιτικές, κοινωνικές κτλ., μπορούν να απορροφηθούν δουλεύοντας στο 100%. Εάν ξεκίναγε από σήμερα η οργάνωση της Βουλής, θα μπορούσαν προφανώς και 20 και 30% να είναι λιγότεροι. Δεν το συζητάω. Εντάξει, αλλά ήταν πολιτική μας και σε ένα χώρο ο οποίος αποδεδειγμένα και στην κοινή γνώμη είχε κατά 80% ανθρώπους, πολίτες, που τότε ήταν ας πούμε μιας μέσω πελατειακών ή οτιδήποτε σχέσεων είχαν έρθει, ήταν πολιτική μας να μην φύγει κανείς. Όπως δεν έφυγε κανείς και στο Υπουργείο Εσωτερικών που ήμουν και αλλού και αλλού, και όπως δεν έχει και κανείς να μας πει ότι βάλαμε το δάκτυλο στο μέλι. Θα γνωρίζετε, σας το λέω, βρίσκω ευκαιρία για αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά φαίνονται μετά τις κυβερνήσεις, κύριε Πρόεδρε. Όταν βγαίνει, όταν γίνεται όλη αυτή η διαδικασία από ορισμένες πλευρές, αυτό που έχει αποκληθεί δολοφονία χαρακτήρων, για επιλεκτικές προσλήψεις, για πράγματα κτλ. Δεν το είπα για εσάς τώρα, αλλά όταν γίνεται αυτό, αλλά κανείς δεν έχει αναφερθεί ότι η παρούσα κυβέρνηση είτε έδιωξε ανθρώπους, ένας να βγει να πει απολύθηκα για εκδικητικούς λόγους επειδή ήμουν νεοδημοκράτης, και κανείς επίσης δεν έχει να βγει να πει ή για το Βούτση είτε για οποιονδήποτε άλλο ότι έγινε καταγγελία δωροδοκίας ή διαπλοκής, είναι κάτι θετικό. Κρατήστε το. Αυτή τουλάχιστον την πλευρά. Το κρατάμε. Από την άλλη, να κρατήσουμε ότι όλοι οι χρήσιμοι είναι πια στο δημόσιο. Όλοι οι χρήσιμοι είναι. Προσλήψεις εκεί όλοι είναι κανονικά στις θέσεις τους. Αυτό θα το συζητήσει αν ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης έρθει στην Πρωθυπουργία της χώρας, ο οποίος είναι από αυτού, έχει εμπειρογνωμοσύνη για το ποιοι και πώς, αλλά δεν τα έκανε όταν ήταν υπεύθυνος υπουργός. Είχε 53 μετακλητούς και υπαλλήλους. Και οι προτάσεις που γίνανε για τους γενικούς διευθυντές τότε ήταν άκρως μεροληπτικές. Όταν έρθει και αν έρθει που τα ξέρει αυτά, θα τα ρωτήσετε τότε αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.